και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύεις, ουράνιε, παράκτη, το Πνεύμα της Αληθείας, τα που παρών και τα πάντα καιρών, της Θεωρός των Αγαθών και της Ζωής ο Υπουργός, ενθέτειες κύρωσον εμήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέτως και χασμόν. Αμήν. Ευχαριστούμε. Έχουμε ασχοληθεί πριν από ένα θέμα, όχι το περασμένο, με το μαρτύριο του Αποστόλου Παύλου, το οποίο ναι μεν φάνηκε ότι το τελειώσαμε, και έχει αυτοτέλεια, αλλά όσα και αν πούμε δεν είναι δυνατόν να περιγράψουν το πόσο βασανίστηκε ο Απόστολος Παύλος. Και ο ίδιος κάπου αλλού αναφέρει για άλλα συμβάντα άλλων Αγίων που μαρτύρησαν στο πέρασμα του χρόνου και είπε «επιλείψιμη ο χρόνος διηγούμενων». Ανέφερε από Αδάμ μέχρι της εποχής του όλους όσους σε μαρτύρησαν. Και στο τέλος σε ένα σημείο αναφέρει δεν είναι αρκετός ο χρόνος της ζωής για να περιγράψω τα μαρτύρια όλων των μαρτύρων. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζοντας μάρτυρας της Εκκλησίας αναφέρει ότι και όταν ακόμα μαζέψουμε, συγκεντρώσουμε όλες τις γλώσσες, τις ρητορικές των ρητόρων που έχουν δύναμη λόγου και όλα τα μυαλά, τα δυνατά και αγιασμένα, δεν θα μπορέσουμε να περιγράψουμε στον αιώνα των άπαντα τι τράβηξαν οι μάρτυρες της Εκκλησίας. Και εμείς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και φέρνουμε το όνομα του χριστιανού. Ποια υποχρέωση έχουμε απέναντι σε εκείνους που έδωσαν το αίμα τους όλων των γενναίων, όχι μόνο των Αποστόλων, για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να λεγόμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος όλα τα άλλα βάσανα που
απευθύνονταν στο σώμα του σαν μαστιγώσεις, σαν πληγές, σαν φυλακές, σαν τραυματισμοί, σαν πείνα, σαν δίψα, όλο το μαρτύριο της ζωής του το αισθάνεται πολύ πιο δεύτερο από ένα άλλο μαρτύριο που τραβούσε η ψυχή του. Και το μαρτύριο που η ψυχή του με πολύ μεγάλη δυσκολία το σήκωνε ή δεν το σήκωνε αν δεν είχε τη χάρη του Θεού που λέει η σύνεμη, είναι το μαρτύριο των ψευδαδέλφων. Ψευδαδέλφων. Υπήρξαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν και να μη στεκόμαστε στο σημείο αυτό. Θα πω τι υπήρξαν και τι υπάρχουν τώρα. Όταν λέω υπήρξαν, εννοώ από τότε που έγινε ο κόσμος, από τότε που ίδρυσε την Εκκλησία ο Κύριος και ύστερα, δεν σταμάτησαν να χορεύουν στο χώρο της Εκκλησίας πονηροί, γόητες, κάπου λέει η Γραφή, άνθρωποι που είχαν σκοπό αυτό και όχι μόνο αυτό, αλλά καταφέρονταν, δηλαδή στρέφανε τα βέλη τους, τη γλώσσα, εναντίον των αγνών αγωνιστών που ήσαν μέσα στην Εκκλησία. Επαναλαμβάνω, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν οι επιτίδιοι εκμεταλλευτές στο χώρο της Εκκλησίας μέσα, που είναι τα αγκάθια που τρυπάνε τους αγωνιστές της Εκκλησίας. Να, καλά καλά, δεν έχουμε περάσει ακόμα το Αγίου Νεκτάριου τη γιορτή. Ο Άγιος Νεκτάριος, και πού δεν βρέθηκε από την Εύβοια στην Αίγινα. Εν διωγμό από τους ψευδαδέλφους. Γιατί δεν διώκεται ο πραγματικός χριστιανός από ένα ειλικρινή χριστιανό που έχει αγανά αισθήματα, αλλά από εκείνον που του θίγει το οικονομικό συμφέρον και όταν ακόμα είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Όταν μου λένε τίποτα για αυτές τις περιπτώσεις, δεν έχω να προσφέρω παραπάνω από εκείνα που έχει πει ο Κύριος. Έχει πει, άστε τα αγκάθια να μεγαλώσουν μαζί με το καλό σπόρο. Θα βγει και το ωραίο φυτώριο, ας το πω έτσι, που έχει ρίξει το σποράκι σου το καλό, θα βγει και το αγκάθι. Αγκαλιά! Να τα βγάλουμε, Κύριε, τα αγκάθια, είπανε, δεν είπανε, και είπε, να μην τα βγάλετε. Τον καιρό του θερισμού. Και εννοεί ο Κύριος την ημέρα εκείνη τη μεγάλη που θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, είναι ο καιρός του θερισμού. Και ο Απόστολος Παύλος λοιπόν δεν σταμάτησε από τη στιγμή που τον κάλεσε ο Κύριος αυτός ο αγώνας κατά των ψευδαδέλφων. Ισχυρίζονταν, κήρυταν με αλήθειες, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά στρέφανε τα βέλη του εναντίον του. Έφτασε στο σημείο, ο Απόστολος Παύλος να πει εκείνο το περίφημο, μου δόθηκε, είπε, μου δόθηκε άγγελος Σατάν, Σατανάς,
ή να με κολαφίζει, να με χτυπάει χαστούκι, και δεν εννοεί χαστούκι στο σβέρκο, εννοεί αν το, τον αναπάν, το κάθε λεπτό διωγμό που του έκαναν και οι εχθροί, του και οι ψευδάδελφοι. Και οι ψευδάδελφοι. Και παρακάλεσα τον Κύριο, έτσι δεν λέει. Πάρε μου, σε παρακαλώ, αυτή την πληγή που έχει ανοίξει, κάτι μου καλά, να φύγει από τη μέση. Όχι. Και ο Χρυσόστομος, ο Ιερός Χρυσόστομος, που σχολιάζει και ερμηνεύει το γεγονός αυτό, και το έχω διαβάσει κατά επανάληψη και έχω καλέσει κι άλλον που είχε άλλη γνώμη για αυτό που θα ακούσετε τώρα. Ελλάδα, κοίταξε, του λέω, γράφει ότι η μόνιμη πληγή του ήταν αυτή που τον κυνηγούσαν οι Εβραίοι. Η μόνιμη πληγή. Αυτή είναι ο άγγελος Σατάν που τον εμπόδιζαν να διαδώσει το λόγο του Κυρίου. Ασταμάτητα. Αναφέρει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι έφτασα στο σημείο να νιώθω ότι έχω εγκαταληφθεί μόνος, και συμπληρώνει, μονότατος. Ξέρετε τι σημαίνει μονότατος? Κάτι που δεν υπάρχει δηλαδή. Μόνος, ο μόνος είναι μόνος. Αλλά μονότατος σημαίνει πλήρη εγκατάλειψη από τους πάντες. Αλλά πά και λέει, εν την πρώτη μου απολογία, στην πρώτη μου απολογία, ουδής κανείς μη συμπαραγένετο, δεν μου συμπαραστάθηκε. Κανείς δεν μου συμπαραστάθηκε. Ήταν μονότατος, μονότατος. Αλλά πάντες με εγκατέλειπον. Όλοι με εγκατέλειψαν εντελώς μόνο. Μη αυτή συλλογιστεί να μην υπολογίσει, λάβει υπόψη του ο Θεός αυτή την εγκατάλειψη και από τους αδελφούς. Και από τους αδελφούς. Όχι από τους αδελφούς. Να μην υπολογιστεί. Ζητάει να δώσει άφεση. Ο πολυπαθής, έτσι χαρακτηρίζεται, Απόστολος Παύλος, αντιμετωπίζει τους διώκτες μονότατος. Μονότατος. Και ο Άγιος Νεκτάριος λέει, βρέθηκε μονότατος στην Αίγινα. Μόνος του ήτανε. Η χάρη του Θεού έκανε ό,τι έκανε εκεί πέρα. Αλλά μόνος του εκεί πέρα. Διωκόμενος από παντού. Οι πραγματικοί εργάτες, έχουν ισόβιο πόλεμο. Εμείς δεν το βλέπουμε. Ή ορισμένες φορές και το βλέπουμε. Μου είπε κάποιος, τον βλέπεις αυτό τον ιερέα? Τον βλέπω. Και θέλω να τον γνωρίσω. Είναι αληθινός εργάτης του Ευαγγελίου. Εργάζεται αδάπανα. Τα λέει όλα. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Συλλογίστηκα αυτομάτως αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αισθάνθηκα μόνος, μονότατος. Πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι το αγαθόν, με κεφαλαία γράμματα, σήμερα κρεμάται επί ξύλου. Έχει σαν κανόνα να σταυρώνεται.
Δεν γίνεται να μη σταυρωθεί το καλό. Το ημί καλό δεν το πειράζει κανείς. Το καθαρά καλό, το που είναι ο Κύριος μας, σταυρώθηκε. Οι Απόστολοι, καθαρά καλό, χρυσάφι, κάηκαν στη φωτιά μέσα. Σταβασταβάσανε. Αισθάνθηκαν σαν το Παύλο μονότατη. Αντιμετωπίζει λοιπόν μονότατος, χωρίς καμιά ανθρωπίνη συμπαράσταση και στην πλέον τραγική στιγμή του μαρτυρικού του αγώνα. Δεν έχει την αίσθηση όμως της μονώσεως. Παρόλο που τον αφήσανε όλοι, δεν έχει αυτή την αίσθηση ότι είναι μονότατος. Μιλάει μονότατος από όλους τους ανθρώπους. Μονότατος. Από τους ανθρώπους. Όμως δεν ένιωθε ότι είναι μόνος του. Ενώπιον του θεωρεί πάντοτε, βλέπει, μπροστά του, τον, με κεφαλαία γράμματα, τον αρχιμάρτυρα Ιησού Χριστό. Τον είχε στα μάτια του πάντοτε. Μας θυμίζει το Δαβίδ, το προφήτη και βασιλιά. Προωρώνην βλέπω μπροστά μου, ενώπιόν μου μπροστά μου, προωρώνην βλέπω μπροστά μου τον Κύριόν μου, ή να μην σαλευθώ, για να μην πιστήξει ο αέρας και με πάρει σβάρνα. Επειδή ατελείζω τον Κύριο, μπορεί για να πέσουνε, δεν σαλεύεται αυτός που έχει αυτή την πίστη. Το λέει και ο Κύριος. Του λέει, βράχος είσαι Πέτρε. Χωρίς εμένα ο Πέτρε όμως, θα σε κουνήσει ο διάβολος για τα καλά. Τον κούνησε, τον ταρακούνησε χωρίς εμένα. Αλλά μετά την Πεντηκοστή δεν το κούναγε τίποτα τον Πέτρο. Και στη φυλακή και παντού έμενε βράχος ο Πέτρος. Επί την Πέτραν. Και εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος έβλεπε όχι μπροστά του έτσι με τα μάτια του, εδώ μόνιμο ένικο κάτοικο χωρίς να κινδυνεύει να τον χάσει τον Κύριο. Τον έβλεπε, τον ζούσε, περπατούσε μαζί. Και αυτό και τολμούσε και έλεγε, τι τολμούσε, έλεγε ξεκάθαρα, ένα αυτό μέσα στον Κύριο ζώμεν, μέσα στον Κύριο ζούμε και ο Κύριος μέσα μας και κινούμεθα και περπατάμε και εσμεν και υπάρχουμε. Δεν από ανθρώπους μονότατος, από τον Κύριο μόνιμο κάτοικο μες στην ψυχή του. Έχεις τον ένα με κεφαλαία γράμματα, έχεις τον ένα με κεφαλαία γράμματα τον Χριστό, ας σου λείπουν οι άλλοι. Δεν έχεις τον ένα και έχεις τον κόσμο όλο, σε παίρνει ο άνεμος. Σε παίρνει ο άνεμος. Κουνιέσαι εκ θεμελίων. Κουνιέσαι εκ θεμελίων. Βλέπεις τον ένα, δεν βλέπεις το αδελφό τι κάνει, γιατί σε τραβάει η έγκλη του προσώπου του και δεν σου δίνει περιθώρια να πεις «Α, τι έκανε». Το μόνο περιθώριο που σου δίνει να καταλάβεις ποιος είσαι εσύ. Ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ δηλαδή. Όχι τι κάνει ο άλλος, αλλά ποιος είμαι εγώ. Και ο Παύλος λοιπόν
ένιωθε, έβλεπε, ζούσε, περπατούσε μαζί με την παρουσία του Κυρίου. Αυτό το μονότατος το ένιωθε σαν άνθρωπος, αλλά σαν θείο πρόσωπο είχε και τον Κύριο μέσα του. Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τον μάρτυρα Παύλο, παραστέκει όμως ο Κύριος στο μαρτύριο του Παύλου. Του παραστέκει. Και αυτό το γράφουν πράξεις σε μια προς Θεσσαλονική επιστολή. Λέει το εξής: ο Κύριος μου παρέστη στη φυλακή που ήτανε, όλοι τον άφησαν, μου παρέστη ο Κύριος και δυνάμωσέ με, και με δυνάμωσε. Είναι αδία μου για να γίνει από το πρόσωπό μου το κήρυγμα στο όνομά του και να πληροφορηθούν και να ακούσουν όλοι οι ιδωλατρικοί λαοί για το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά δεν ζούμε με την ανάλογη ζωή ώστε να είναι ο Κύριος ζωντανός, να το νιώθουμε μέσα μας. Μας λείπει η δική μας ανάλογη προσπάθεια. Το βλέπω από τον εαυτό μου δηλαδή και το λέω και ένα πράγμα. Ο θείος Απόστολος Παύλος εγκαταλείπεται από όλους, αλλά χαίρει, έχει χαρά εν τη σπαθήμασή του από τα βάσανα που περνάει για το όνομα του Χριστού. Έχει χαρά. Πάσχει υπέρ του Χριστού, πάσχει υπέρ του Χριστού μαζί με τον Χριστό. Όχι μόνος του. Γιατί κανένας, μα κανένας, και ένα μικρό πόνο ασθένειας δεν μπορεί να το περάσει μόνος του. Ας μην πιστεύει στον Χριστό, και σε αυτόν ακόμα στέκει ο Κύριος. Γιατί δεν θα αντέχαμε και το παραμικρό πόνο ακόμα. Πάντα σε όλους είναι η παρουσία του. Χαρά εστίν ανεκλάλητος. Είναι χαρά που δεν εκφράζεται υπέρ Χριστού, χαρά που δεν εκφράζεται με λόγια, δεν διατυπώνεται υπέρ Χριστού και μετά Χριστού πάσχην. Να πάσχεις, να βασανίζεσαι για το όνομα του Χριστού και μαζί με τον Χριστό. Γιατί δεν μπορείς, χωρίς Χριστό επαναλαμβάνω, να πας και να υποφέρεις. Ζει καθημερινά ο Απόστολος Παύλος, καθημερινά, μέσα σε αναμένο καμίνι, βασανιστήριο δηλαδή, καθημερινά, επταπλασίως και όμενο. Τον άψανε στους τρεις πέδας, επί Ναβουχοδονός, ορίστανε, ναι. Και του ρίξανε μέσα, αφού το κάψανε, λέει, λεφτάφερο στο καμί και ανέβηκε φλόγα στα ύψη. Και δεν κάηκαν. Ο Παύλος ζούσε κάθε μέρα αυτό το καμίνι του διωγμού και των βασάνων. Και δεν καιγότανε. Περιγραφή μας δίνει εδώ ο Άγιος Πατέρας που τον εδώ πέρα. Και να καταλάβουμε ότι έχουμε κληρονομήσει μετά από μεγάλο τίμημα την Ορθοδοξία, μετά από μεγάλο τίμημα, πολύ μεγάλο τίμημα, δεν περιγράφεται δηλαδή αυτό που εμείς έχουμε στα χέρια και άλλοι αγωνιστήκανε. Είπε ο Κύριος εκεί ένα πάρα πολύ σπουδαίο, γεμάτο μεγαλείο, στους Αποστόλους το είπε, λέει, εσείς θα μπείτε στο χωράφι
στο οποίο άλλοι έσπηραν και θέρισαν. Θα συνεχίσετε τον αγώνα εκείνων. Αυτοί που μπήκαν πρώτοι και έσπηραν και θέρισαν έχουν την αμοιβή, τη μεγάλη και την ωραία. Δεν σημαίνει ότι εσείς δεν πληρωθείτε, αλλά δεν μπορεί να αντιληφθείτε τι κάνει ο πρώτος που παίρνει το πρώτο βήμα. Ο δεύτερος το κάνει πιο εύκολα και δει πως περπατάει ο άλλος. Αν βλέπεις πως περπατάει ο άλλος μπροστά και έχει πάει καλά, πας και εσύ από πίσω και πας καλά. Αν πας για πρώτη φορά, δεν είναι εύκολο. Και για πρώτη φορά, εσείς είστε και μας τώρα, ξέρετε, φτιάχνεις για πρώτη φορά κάτι που έχεις δει, δεν γίνεται καλό. Κάποιο ναι, να το φτιάξεις δεν γίνεται καλό. Πρέπει να πάει να έχει επανάληψη. Λοιπόν, και ο Απόστολος Παύλος λοιπόν άφησε μετά τους θησαυρούς που κουβαλάμε, τους θησαυρούς που κουβαλάμε εμείς, τους ονομάζει εκείνος. Έχουμε θησαυρούς ενοστρακίνης σκεύεση. Έχουμε λέει θησαυρούς ουράνιους μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Θησαυρούς ουράνιους. Κοιτάξτε, θα ξαναπώ τώρα εκείνο, αγαπητέ αδελφέ. Σ' αφήνει ο άλλος θησαυρό, το κάνεις να. Γιατί δεν υδρώνεις. Φτιάχνεις θησαυρό μονάχο σου, το κρατάς με νύχια και με δόντια. Πόνεσαι λες. Έχεις αέμα για να το κάνω. Λες, δεν είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, και ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, καθημερινά μέσα στο καμίνι των βασάνων που κεγότανε 7 φορές για να δείξει την υπερβολή των βασάνων που πέρασε, για να αφήσει σε εμάς τους θησαυρούς που κουβαλάμε και δεν γνωρίζουμε την αξία των θησαυρών αυτών και δεν γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε γιατί το είπαμε, γιατί δεν υδρώσαμε. Δεν υδρώσαμε και δεν υδρώνουμε και δεν υδρώσαμε και δεν υδρώνουμε. Να κάνουμε λίγο έτσι, να δούμε ένα βιβλιαράκι, να κάνουμε λίγο έτσι, να δούμε την Αγία Γραφή, να κάνουμε λίγο έτσι, να γονατίσουμε μια προσευχή και να του πούμε, Κύριε, μη με λέει σε μένα, ελέησε τον αδερφό μου. Ελέησε τον αδερφό μου. Είχα συζήτηση με κάποιον άνθρωπο πριν εδώ πέρα, και του έλεγα ο τάδε, το ξέρω εγώ του λέω, είναι αλήθεια αυτό που θα σου πω. Ο τάδε είχε τον τάδε εχθρό. Δεν τους έχει τώρα, γιατί κάθε μέρα τους έχει στην προσευχή του. Και νιώθει τέτοια έφεση, τέτοια λακτάρα να τους δει, σε καλιά σε φιλήσει, τους εχθρούς. Είναι αποτέλεσμα και προσωπικής θυσίας και χάρητος Θεού. Πρώτα προηγείται λίγη θυσία και μετά έπεται ακολουθεί το δώρο του Θεού. Ώστε να νιώθεις αυτόν που σε ενοχλεί ότι είναι αδερφός σου και ότι και εκείνος σου είναι αφορμή για να προσευχηθείς και να πάρεις χάρη από τον Θεό και να σε έρθει και εκείνος. Δύο καλά γίνονται. Δύο καλά γίνονται. Λοιπόν, ο μεγαλομάρτυρας Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνω, στο καμίνι των βασάνων ρίχνεται, αλλά δεν καίγεται. Δεν καίγεται. Κάνει ένα ωραίο σχόλιο ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέγει, ρίξανε τους τρεις πέδας, πώς το λέμε, Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ, στο καμίνι το φουλ και εγώμενο, ναι, και λέει, έκαιγε λέει η φωτιά, έκαψε μόνο τα δεσμά. Αυτά τα έκαψε, λυθήκανε τα χέρια, λυθήκανε και τα πόδια, αλλά δεν πείραξε λέει τα διαμάντια καθόλου. Τι, η φωτιά είναι φυσικό και το λέει και ο νόμος της φύσεως, καίει. Αλλά για τον Θεό δεν υπάρχει νόμος φύσεως.
για μας. Το κρύο και η ζέστη, διάβασε τον πατέρα Παΐσιο ένα ωραίο πάλι, το αναφέρει και το άλλο. Λέει, αναφέρει έναν ασκητή Αγιορείτη που στο κρύο δεν πάγωνε και στη δέση δεν ζεσθενότανε. Λέει, αλλά ήταν αφανής στο έργο του, δεν ήθελαν να το βλέπουνε. Μια νύχτα, λέει, από την εκκλησία έφυγε, για κάποιο λόγο τέτοιο, να μην δούνε ότι πώς προσεύγει, τι κάνει, και φεύγει, πάει στο βουνό. Έπιασε, λέει, ένα χιόνι μετά, άνευ προηγουμένου. Αμάν, λέει, πού σηκώθηκε και πήγε. Βγήκαν οι πατέρες μέσα στο σκοτάδι, με το χιόνι που έριχνε δηλαδή, και πήγαν να το βρούνε. Το βρήκανε, λέει, όρθιο, περίμενε να το βρούνε σκεπασμένο από το πολύ χιόνι, πάνω σε ένα βράχο. Το χιόνι, λέει, γύρω του έλειωνε και εκείνος είχε τα χέρια ψηλά και προσευχότανε. Και προσευχότανε. Νόμοι φύσεως, και αυτό το είπα, ισχύουν για τα φυσικά όντα σαν και εμάς. Για τους αγγέλους που πλησιάζουν τον Θεό, δεν πιάνουν οι νόμοι της φύσεως. Ο Άγιος Ιωσήφ, ο γέροντας του Εφρέμπουν στην Αμερική τώρα και φτιάξει τα 20 μοναστήρια, λέγει, αρρώστησα, το γράφει όμως ως επιστολή, το διάβαζα δική του, που έστελνε τότε, αρρώστησα και με έπιασε τέτοια πνευμονία και αρρώστια τέτοια μεγάλη και μου κάνει και σπηριά επάνω στο σώμα μου και γιατρό γιοκ. Τόσο πολύ τον είχε επισκιάσει η χάρη του Θεού που η ασθένεια που ήταν φοβερότατη δεν τον ένοιαζε καθόλου. Τι σημαίνει αυτό, της αγαπώσει το Θεό, σε εκείνους που αγαπάνε το Θεό. Τον αγαπάνε όμως. Με λόγια τον αγαπάω και εγώ. Με έργο είναι η αγάπη. Με έργο. Της αγαπώσει το Θεό, πάντα συνεργεί εις αγαθό. Τον αγαπάς, δεν θα σε αφήσει. Ενώ άλλος βλέπει ότι εσύ πας για το θάνατο, δεν σε αφήνει να πας στο θάνατο. Σε κρατάει ο Κύριος στη ζωή. Τελείωσε. Παρίσταται λοιπόν ο Κύριος, δίπλα στέκει ο Κύριος δίπλα στον Παύλο, ριόμενος, βοηθώντας τον, από τον ατόπον και πονηρών ανθρώπων. Βοηθώντας τον να απαλλαγεί από τους άτοπους και κακούς ανθρώπους. Για να τρέχει, λέει, και αυτό το κάνει, λέει, ο Κύριος, για να τρέχει, να διαδίδεται ο λόγος του από το ένα τόπο στον άλλο τόπο. Μέσα από την υπερβολική αδυναμία του Παύλου διαδόθηκε στα πέρατα της Οικουμένης το κήρυγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνω, με πόνο, με κόπο, με υδρότα, με βασανιστήρια, με θάλασσες, με πνιγμούς, με πίνες, με δίψες κλπ. Εμείς τα βρήκαμε έτοιμα, έτοιμα, και κάνουμε το δάσκαλο όπως κάνω εγώ τώρα το δάσκαλο. Κάνουμε το δάσκαλο όπως κάνω τώρα εγώ το δάσκαλο. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Ας έχουμε την ευχή του. Νιώθω ποιος είμαι και είχα πάει μια φορά στον πατέρα Παΐσιο, πριν πάω όμως στον πατέρα Παΐσιο, το ανακοίνωσα και στο γέροντα που έχω μέχρι τώρα. Του λέω, θέλω να σταματήσω τα κηρύγματα, γιατί βλέπω χάλια τον εαυτό μου, όπως τα ακούτε. Και μου λέει, ο πνευματικός, όχι, θα γίνεται, γιατί ο λόγος του Κυρίου πρέπει να ακούγεται. Είναι χάρις Θεού αυτό,
Όχι δικό σου, δικό του. Το καταλάβεις η πράγμα. Μετά από μέρες ή μήνα, πάω και στον πατέρα Παΐσιο. Του είπα ακριβώς τα ίδια και ακριβώς τα ίδια απάντηση πήρα. Γιατί έτσι νιώθω ότι δεν είμαι εντάξει. Μην νομίζετε δεν το νιώθω. Προς Θεού. Και μάλιστα δεν είμαι εντάξει. Με κεφαλαία γράμματα. Όμως κάτι πρέπει να γίνεται. Αλλιώς θα μας πάρει κάτι φορές. Το αντιλαμβάνεστε και το πράγμα. Πάμε στην άλλη πλευρά. Θα κλείσει το στόμα. Δεν ακούγεται λόγος Θεού. Έτσι θα πρέπει να πει και ο άλλος που κάνει Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία. Είμαι ανάξιος. Ιερέας σταματάει τη Θεία Λειτουργία. Δεν βγαίνει καλό. Να το καταλαβαίνουμε και το πράγμα. Λοιπόν, λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο Ιερός Χρυσόστομος, τα εξής για τον Απόστολο Παύλο. Πάντοθεν από παντού της πυράς, της φωτιάς αναπτωμένης. Πάντα η φωτιά ήταν αναμένη. Από τον οικειών, μέσα από τα σπίτια, από τον πόλεων, από τις πόλεις, λέει, και από τα σπίτια και από τις πόλεις και από τους αγρούς και από τις ερημιές και από τους ιδωλάτρες και από τους Ιουδαίους και από τους άρχοντες και από τους υπηκόους και από τους συγγενείς και από τη γη και από τη θάλασσα και από τους βασιλιάδες και από παντού, όλα ήταν εξαγριωμένα εναντίον του Παύλου. Όλα είναι εξαγριωμένα. Τα διαβάζω για να ξέρουμε τι πρόσφεραν για μας και τι κάνουμε εμείς. Αυτή λέει η ουσία. Και θηρίου παντός χαλεπότα των επιθυμένων. Λέει, αυτοί όλοι χειρότερα από οποιοδήποτε θηρίο του κάνανε επίθεση. Χειρότερα θηρίου παντός χαλεπότατον, από κάθε θηρίο το χειρότερο που υπάρχει, του κάνανε επιθέσεις όλοι αυτοί που διαβάσαμε προηγουμένως. Ο μακάριος ούτως, αυτός ο μακάριος, Παύλος δηλαδή, σε τόσα καμίνια πηδούσε μέσα, εμπειδών είχε πει, πηδούσε μέσα και μέσω λύκων ιστάμενος και με στους λύκους ήτανε και πάντοθεν βαλόμενος και από παντού του κάνανε επίθεση από παντού ου μόνον ου κατεχώστη, όχι μόνο λέει δεν το βάλανε μες στη γη να το θάψουνε αλλά και πάντα σε αυτούς αλλά και όλους αυτούς προσέξτε το αυτό. Όλους αυτούς που του κάνανε αυτά, εις την αλήθεια αν μετήγανε, τους έφερε και τους έκανε πιστούς στον Κύριο Χριστιανούς. Λέει ο Χρυσόστομος ότι νικάει το αρνί το λύκο. Όχι. Τα αρνιά, οι Απόστολοι νικούσαν τους λύκους που ήταν οι διώκτες τους και τους κάνανε χριστιανούς. Οι διώκτες πηγαίνανε σαν λύκοι να τους φάνε και το αρνάκι στεκόταν δίπλα. Και έφαγε το αρνί, το λύκο, τον έκανε χριστιανό. Του άλλαξε την πίστη του. Γιατί μέσα έκανε θηρία ολόκληρα αυτή, τα δαιμόνια πολλά. Οι θεοί των Εθνών, δαιμόνια. Οι θεοί των Δρατρών, ήσαν δαιμόνια. Με αυτούς έκανε να κάνουν οι Απόστολοι, όχι με ανθρώπους. Και εμείς όταν έχουμε απέναντί μας ένα αδελφό, όποιος κι αν είναι, και μιλάει άσχημα, δεν τα λέει αυτός. Άμα η λογική του λειτουργούσε ίσια, δεν θα μιλούσε ποτέ στραβά εναντίον κανενός. Αλλά έχει επιμιλήσει το μυαλό ο διάβολος με τα στραβά νοήματά του και μιλάει στραβά. Δεν είναι... Αν γνώριζε ο κάθε άνθρωπος, κάθε αγνώριζε
το κακό που κάνει, ότι είναι κακό και πόσο κακό κάνει, δεν θα τολμούσε να το σκεφτεί. Ο Σωκράτης, ο σοφός που ήταν σοφός, έλεγε αυτό που είπα τώρα, το ξαναλέω, θα το πω πώς το λέει κιόλας. Λέει, αν γνώριζε αυτός που κάνει το κακό, τι σημαίνει το κακό, πόσο κακό κάνει, όχι σε αυτό που το κάνει, κυρίως σε αυτό που το, σε αυτό που το δέχεται, αλλά σε εκείνο που το κάνει. Αυτό που το κάνει υφίσταται, παθαίνει πολύ μεγαλύτερο κακό από εκείνον που το δέχεται. Αν λοιπόν το γνώριζε αυτό, δεν θα το έκανε. Γι' αυτό είπε την περίφημη φράση, αν το γνώριζε, δεν θα το έκανε. Ουδής κανείς, εκών κακός. Κανείς με τη θέλησή του δεν είναι κακός. Γιατί δεν γνωρίζει το κακό, τι, πόσο κακό κάνει. Αν το γνώριζε, δεν θα το έκανε καν. Δεν θα ήθελε να ακούει. Δεν θα κατέβαινε ο Κύριος για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου που είναι ο κακός. Αυτός είναι ο κακός. Γιατί το πόσο σημαντικό πράγμα είναι, δηλαδή το πόσο μεγάλο κακό είναι το κακό, το δείχνει η παρουσία του Κυρίου που έγινε άνθρωπος. Για να νικηθεί το κακό, κατέβηκε ο Χριστός στη γη και έγινε άνθρωπος. Σταυρώθηκε για να νικήσει το κακό. Όχι τον άνθρωπο το κακό, το κακό. Όταν λέει λοιπόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, το είπε, πες το άδελφε, γιατί το λέει, επιτρέπει να οργιζόμαστε. Εναντίον του αδελφού. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Όχι εναντίον εκείνου ή εκείνου, εναντίον του κακού. Κακού της αμαρτίας, δηλαδή. Ναι. Του κακού, όχι του ανθρώπου, του κακού που είναι μέσα του. Έτσι λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος από τους ανθρώπους που τους έβαζε πειρασμός να του κάνουν κακό, που ήταν χειρότερο από τα θηρία, στρεφότανε με τρόπο ώστε να τους φέρει κοντά στον Κύριο. Και λέει γέγονα έχω γίνει ή έχω συμπεριφερθεί έτσι πως θέλει ο Κύριος με όλους τους ανθρώπους. Με τους Ιουδαίους φρόντισα να είμαι Ιουδαίος, αλλά όχι αμαρτωλός Ιουδαίος. Με τους Έλληνες ιδωλάτρες σαν Έλληνας, αλλά όχι ιδωλάτρης Έλληνας. Γέγονα τα πάντα, τη σπάση είναι Χριστόν και λύσω. Να δούμε και την ώρα, να μην σας φάω ώρα. Εντάξει. Διαβάζω λίγο, λέει, βρισκόταν στη θέση ο Απόστολος Παύλος να θηριομαχεί, να θηριομαχεί, να κάνει μάχη με θηρία καθημερινός, ευρισκόμενος εν μέσω λύκων. Ούτε μια μέρα δεν εργάστηκε το οικουμενικό αποστολικό έργο του με ασφάλεια από ανθρώπινη πλευρά. Ασφάλεια δεν είχε καμία. Εκήρυτε το Ευαγγέλιο αντιμετωπίζοντας παντοτινό πόλεμο και εξωτερικό. Εξωτερικό εννοεί από ανθρώπους έξω από τη μάνδρα του Χριστού και εσωτερικό και από ανθρώπους είναι μέσα στη μάνδρα του Χριστού. Άλλωστε ο Χριστός παραδόθηκε από άνθρωπο που ήταν μέσα στη μάνδρα του. Έτσι δεν παραδόθηκε. Τον Ιούδα, μέσα στους 12 ήταν. Λέει, ψάχνει να βρεις. Α, παράδειγμα, 12 ήταν ακόλουθοί του, ακόλουθοί του. Διαλεγμένοι. Και ένας από τους διαλεγμένους
ήταν ο Ιούδας. Και λέει στη Μεγάλη Εβδομάδα τα όμορφα τροπάρια, μήπως εσένα να σου δώσει το χάρισμα να κάνεις καλά τους πεθαμένους, να ανασταίνεις, να κάνεις καλά τους αρρώστους. Γιατί τον πρόδωσες. Του είχε δώσει το χάρισμα, όπως ο άλλος Αποστόλος, να κάνει όλα τα θαύματα. Όλα τα θαύματα. Τότε λοιπόν γιατί τον πρόδωσες. Ποιος σε λόγο Ιούδα ινάγκασε να προδώσει τον Κύριο. Και ο Απόστολος Παύλος δεν είχε ένα τέτοιο μόνο, σαν τον Ιούδα, πολλούς Ιούδες είχε, όμως ποτέ δεν στράφηκε εναντίον τους. Αντίθετα, έλεγε, Κύριε, να είναι μαζί μας και αυτοί, όπως και εγώ, όπως και εγώ, τους αγαπάω. Αν θελήσουμε να δώσουμε μια απάντηση πού η τόση αντοχή στα τόσα μαρτύρια του Παύλου, πού η τόση αντοχή στα τόσα μαρτύρια του Παύλου, καταρχάς να έχουμε υπόψη μας το μαρτύριο στο οποίο καλείται ο μάρτυρας, ο κάθε μάρτυρας να προσφέρει τον εαυτό του, παραλαμβάνω, το μαρτύριο, τα βασανιστήρια στα οποία καλείται ο μάρτυρας να προσφέρει τον εαυτό του, να χύσει το αίμα του, είναι δώρο άνωθεν διδόμενο. Είναι δωρεά Θεού. Στην ψυχή εκείνου την οποία διαβάζει ο Κύριος και βλέπει ότι έχει δίψα αγάπης προς το δικό του πρόσωπο του Κυρίου. Βλέπει ότι ο Α διψάει με αγάπη προς το πρόσωπό του. 10% 100% κάνει ο Κύριος. Είναι ένα βήμα, 99 ο Κύριος. Έτσι πάει το πράγμα. Δεν είπε ότι θα σας δώσω εκατονταπλασίωνα, κάπου ο Κύριος. Εκατονταπλασίωνα λέει, λείψετε από εκείνο που θα δώσει. Δίνανε 10, πέρανε 100 οι Άγιοι Απόστολοι. Αλλά τα 10 ήταν 10 από την καρδιά τους. Επαναλαμβάνω, είναι δώρο το μαρτύριο και έτσι το πιστεύει η Εκκλησία. Αλλιώς δεν αντέχετε. Λίγο πονάει το δόντι, δεν το αντέχουμε. Λίγο πονάει το νύχι, δεν το αντέχουμε. Έχουμε πυρετό μια μέρα και εγώ με λέμε. Και εγώ με το πυρετό. Δεν το λέμε και εγώ σε πυρετό. Αχ Θεέ μου, πότε θα μου περάσει. Άντε να είσαι κάθε μέρα σε αυτή τη φλόγα μέσα που ήταν οι Άγιοι Απόστολοι, πώς αντέχετε αυτή η φλόγα, πώς αντέχετε. Ο Απόστολος Παύλος ποθούσε το μαρτύριο. Γράφει σε μια επιστολή του 357 προς Φιλιππησίους, Α κεφάλαιο 29, γράφει το εξής σημαντικό. Ημίν, προσέξτε, είπα προηγουμένως, το μαρτύριο είναι δώρο Θεού. Το λέει. Ημίν σε εμάς που είμαστε κήρυκες με το κεφάλι έτοιμο, εχαρίστη, μας έγινε χάρισμα το υπέρ Χριστού. Χάρισμα, όχι μόνο το να πιστεύουμε στον Χριστό, ου μόνο το υπέρ Χριστού πιστεύει, προσέξτε το, το να πιστεύει εκείνο είναι δώρο, το ότι πιστεύουμε, δώρο του είναι. Δεν μας έχει γίνει δώρο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο ίδιος για τον εαυτό του, μόνο
το να πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχυν. Αλλά και το να θυσιάζουμε τον εαυτό μας και να πάσχουμε και τον Κύριο, και αυτό δώρο είναι. Κανένας δεν πάει μόνος του να πει κόψε μου το κεφάλι, αν δεν έχει το δώρο δοσμένο από ψηλά. Μα κανένας δεν πάει. Μαρτύριο περάσανε και αδέρφια μας στην Κουκρατία, παιδάκια, κάτι Άγιοι, Άγιος Ιωάννης, ο Κωνσταντίνος, ο Ιδραίος κλπ. Έτσι, ήτανε, παλικαράκια ήτανε. Ή εύκολο να πεις, σκότασε με πασά, δεν με πειράζει όπως το κεφάλι. Δεν είναι καθόλου εύκολο, δώρο είναι. Αλλά διαβάζει ο Θεός την καρδιά, διαβάζει και λέει, έχει αγνή καρδιά, πάρε και το δώρο. Να, άλλο παράδειγμα, μια σαφέστατη εξήγηση, 14.000 βρέφη πήραν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού που τα άφαγε το μαχαίρι του Ηρώδη. Δώρο, τα τίμησε ο Θεός. Άλλος λέει, μα δεν τα λυπήθηκε. Βρε άνθρωποι του Θεού, να σε πάρει τώρα εσένα, ναι, κάποιος που είσαι 2 χρόνια βασιλιάς, να σου πει έλα στον άκτορα να σε κάνω βασιλόπουλο, και αυτό είναι κακό, αλλά να σου πει θα περάσει αυτή η δοκιμασία. Θα κάνεις το πάνω για να πας. Και μάλιστα στον άκτορα του Θεού. Στον άκτορα του Θεού, να πάρεις τη θέση, τα 14.000 βρέφη πήραν τη θέση του βρέφους που λέγεται Κύριος. Τους παραχώρησε ο Κύριος τη θέση. Τους λέει πάρτε τη θέση μου. Σας την παραχωρώ. Πριν ακόμα εκεί να προλάβουν να ανοίξουν τα ματάκια τους. Πάρτε την. Τίμημα είναι. Δώρο είναι. Χάρισμα είναι το μαρτύριο. Ο θεϊκός έρωτας, για να τελειώνω κιόλας, του Χριστού πυρπολεί την ουρανομίκη ψυχή του Παύλου. Του πυρπολεί, καίγεται η καρδιά του Παύλου από αγάπη Χριστού, εμφανίζοντας γλυκύτατο, αφού είναι πυρπολημένος, γλυκύτατο λέει και το μαρτυρικό θάνατο. Μου έρχεται στο μυαλό τώρα, διάβασα προχτές το Γέροντα Παΐσιο. Μου πονούσε το κεφάλι μου. Μου είχαν επιταχθεί, λέει, τα μάτια έξω από τον πόνο. Γέροντας Παΐσιος, στο βιβλίο περί προσευχής. Δεν άντεχα το πόνο στο κεφάλι μου. Ένιωθα να με χτυπάνε, λέει, με τη σμήλη που έχει ο γλύπτης, που χτυπάει το άγαλμα για να το φτιάξει. Τα κατούκα, τα κατούκα, τόσο πόνο είχα, λέει, τα μάτια μου έξω. Και κάποια στιγμή κάνω προσευχή και βλέπω, λέει, ένα άγγελο, λέει, να μου κάθεται δίπλα. Και τότε είπα, χτυπάτε με τη βαριά τώρα. Το αντιλαμβάνεστε, δεν πιάνονται αυτά. Δεν πιάνονται αυτά. Δεν πιάνονται, μιλάμε για τέτοια αγάπη, κατεβαίνει ο άγγελος και παίρνει τον πόνο. Τώρα βάλετε μου, λέει. Έτσι είναι οι καρδιές που αγαπάνε από μέσα εξ ολοκλήρου τον Κύριο, που δεν έχουν επικοινωνία με το κακό που γίνεται γύρω και να κολλάνε σαν τη μύγα πάνω στο σκατό. Με συγχωρείτε τη φράση. Η μύγα, η βρώμικα θα πάει εκεί. Η μέλισσα θα πάει στα λουλούδια, στα άνθη. Θα βλέπει τα λουλούδια και από εκεί πέρα πιάνει άλλο μέτρημα ζωής, άλλο μέτρημα ζωής. Και λες, σε ευχαριστώ γιατί τώρα δεν νιώθω ταραχή μέσα μου. Σου δίνει το χάρισμα εκείνο. Άμα δεν βλέπεις εκείνο που κάνει κάτι κακό. Και να το βλέπεις λες, Θεέ μου, φώτισέ τους. Εκεί πιάνει το άλλο μέτρημα. Άλλη στροφή ζωής. Ζεις στο παράδεισο από τώρα που είσαι στη γη. Γιατί δεν ασχολείσαι με το Θεράσιο και τη Μαρία, τη γειτόνισσα. Βασίλη, είναι εντάξει τα πράγματα. Λοιπόν. Λέγει λοιπόν και τα λιώνω, ο πρώτος είναι ο Κύριος, ο Παύλος, μετά τον ένα με κεφαλαία, ο πρώτος μετά τον Κύριο, μετά τον ένα, ο Παύλος, το σκεύος της εκλογής, ο Απόστολος των Εθνών,
Ο πνευματικός αετός, αυτός που γέμισε όλη την οικουμένη με την καινούρια διδαχή, αυτός που βάστηξε το όνομα του Ιησού Χριστού σε όλο τον κόσμο, το σήκωσε ενώπιον εθνών, λαών και βασιλέων και ενώπιον των ιών του Ισραήλ που ήταν εχθροί του Κυρίου, οδηγείται σαν πρόβατο για σφάξιμο, επισφαγή. Απόστολος Παύλος, ως πρόβατον επισφαγή ενώπιον του ανθρωπομόρφου θηρίου μπροστά, και ο Παύλος οδηγήθηκε μπροστά σε ένα θηρίο που είχε ανθρώπινη μορφή, που το όνομά του ακούγεται Νέρονας. Λέει η ιστορία που δίδασκα στα παιδιά, ήταν τόσο αιμοβόρος άνθρωπος, τόσο κακός, που έβαλε φωτιά στη Ρώμη, την έκαψε ο ίδιος και είπε οι χριστιανοί την κάψανε, για να δει στα θηρία αλλού τους χριστιανούς, τους παίρνει τα κεφάλια. Τόσο κακός ήτανε. Λοιπόν, στάθηκε μπροστά στον Έρωνα. Ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος, εκείνος που αρπάχτηκε από το πνεύμα του Θεού, του Κυρίου, και ανέβηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό. Σκύβει το κεφάλι του, τον αφιένα του, κάτω από το δίκοπο μαχαίρι, του Δημίου, και αποτέμνεται και του κόβεται η τιμία κεφαλή. Στη Ρώμη μαρτύρησε. Στον Έρωνα, το βασιλιά, αφού με σπαθί δίκοπο λέει, του κόψανε το κεφάλι. Πόσο λοιπόν λιτή, μικρή εμφανίζεται η εκκλησιαστική ιστορία. Διηγούνται αυτά από την ιστορία μας. Είναι δυνατόν να την κάνεις ιστορία, διδάξεις στο σχολείο, να τη διδάξεις, αλλά δεν περιγράφεις τίποτα. Ένα μικρό πραγματάκι. Ένα πολύ ελάχιστο πράγμα από τη ζωή του Παύλου. Ο Νέρονας, θεομάχος, μάλιστα ο πρώτος, έχει την κοράνα του θεομάχου, ο χειρότερος των θεομάχων δηλαδή, είναι εκείνος ο θεομάχος, όχι μόνον του Παύλου αλλά και άλλων πολλών οδήγησε, λέει, στη σφαγή, το κείμενο που διαβάζω μπροστά. Και διαβάζω το τροπάριο και κλείνω το θέμα. Παύλος υπομονής βραβείων έδειξε. Επτάκης, 7 φορές. Δεσμά φορέσας. 7 φορές λέει φόρεσε δεσμά. Φυγαδευτής, φυγαδεύτηκε δηλαδή και σώθηκε. Λιθαστής, λιθοβολήθηκε. Κήρυξη γενόμενος σε Ανατολή και Δύση, το γενναίο της πίστεως αυτού βραβείο έλαβε και τη δόξα και τη δικαιοσύνη. Διδάξας όλο τον κόσμο και επί το τέρμα της Δύσεως ερθών, και τον έφτασε στο τέρμα της ζωής του δηλαδή, οδηγήθηκε λέει στη Δύση, μπροστά λέει σε ηγεμόνες και άρχοντες και σε βασιλείς, και αφού μαρτύρησε απαλλάχθηκε από αυτό τον κόσμο. Απαλλάχθηκε λέει, προσέξτε, απαλλάσσεσαι από κάτι που δεν το θέλεις. Λες, πότε θα απαλλαγώ μωρέ από αυτό το κακό που βασανίζει. Οι Άγιοι θεωρούσαν την φυγή από τον κόσμο τότε προς τον ουρανό απαλλαγή. Απαλλάχθηκε από τα δεσμά που τον κατήχαν. Να έχουμε
της ευχής του, της ευλογίας του, της προσευχής του, τον ουρανό, να βρούμε κι εμείς το έλεος από τον Κύριο, που είμαστε πολύ μακριά ακόμη. Αμήν. Ναι, και μισή ακριβώς. Λέει το δικό μου και μισή. Έτσι. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Πατέρ ημών, ο ίδιος ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίν σήμερα και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήνε τους εξουσιαστές ημών και μην συνένεις ημάς πειρασμό, αλλά ρίσκε ημάς από το πολύ διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι κοινωνάμε από το Λόγο του Θεού. Όλοι. Πώς το λένε. Πολύ ωραία. Μα είναι, δεν είναι δικά μου. Α, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ.